Και δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Θα φύγουμε από τα όρια της Κρήτης, θα τραβήξουμε πιο βόρεια προς την Ήπειρο, αλλά θα κάνουμε και μια βουτιά στο χρόνο, όπως συνηθίζουμε στο πλαίσιο της εκπομπής μας. Και θα σας εξηγήσουμε για ποιο λόγο θα κάνουμε και αυτά τα δύο, αφού καλησπερίσουμε τον επόμενο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Άγγελο Χανιώτη, καθηγητή αρχαίας ιστορίας και κλασικών σπουδών στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών του Πρίνστον. Καλησπέρα σας, κύριε Χανιώτη, καλό σας απόγευμα. Γεια σας, είναι πάντοτε χαρά μου να μιλάω στην εκπομπή σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε και πάλι κοντά μας. Είστε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Αλλά η τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα της επαφής. Θα πάμε λοιπόν στην περιοχή της Ηπείρου, μερικά χιλιόμετρα έξω από τα Γιάννενα, στο μαντίο της Δοδόνης. Εκεί θα προσγειωθούμε με ένα μαγικό τρόπο. Και θα μιλήσουμε για το μαντίο με αφορμή μια πρόσφατη ομιλία σας, αλλά μιας και βρισκόμαστε και στο ξεκίνημα της χρονιάς, που οι άνθρωποι, ξέρετε, έχουν προσδοκίες, θέλουν να γνωρίζουν πράγματα για το μέλλον τους. Κάτι τέτοιο συνέβαινε και για τους προγόνους μας, δεν διέφεραν δηλαδή σε αυτήν τους την ανάγκη. Αυτό είναι εντελώς διαχρονικό και δεν έχει ούτε εφρότητες ούτε εποχές. Δεν γνωρίζω κανέναν πολιτισμό ο οποίος να μην είχε κάποια πρακτική για την πρόβλεψη του μέλλοντος. Είναι στην ανθρώπινη φύση λοιπόν να έχει αγωνίες για το μέλλον του. Το παρόν του, αλλά το πιο κοντινό μέλλον ή το πιο μακρινό. Βεβαίως σήμερα τα βλέπουμε αυτά, εξετάζουμε αυτό το θέμα κάτω από διαφορετικά πρίσματα. Τι συνέβαινε όμως στην αρχαιότητα και γιατί μιλάμε για το συγκεκριμένο μαντίο της Δοδόνης? Συνήθως συζητάμε περισσότερο για το μαντίο των Δελφών. Ναι, πολύ σωστή η ερώτησή σας. Καταρχήν η αφορμή για την ομιλία μου, την οποία έδωσα τον Νοέμβριο στην Αθήνας Αρχαιολογική Εταιρεία, είναι το γεγονός ότι μία σειρά από ευρήματα από το μαντίο της Δοδόνης, από το ιερό της Οδόνης, έχουν ενταχθεί από την UNESCO σε ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Μνήμη του Κόσμου. Και αυτό αποτελεί πολύ σημαντική επιτυχία για τον ελληνικό πολιτισμό. Σε αυτό το πρόγραμμα Μνήμη του Κόσμου εντάσσει η UNESCO πολύ σημαντικά γραπτά, κυρίως μνημεία, τα οποία αφορούν στην ιστορία και τον πολιτισμό της ανθρωπότητας. Τι είναι αυτά τα αντικείμενα τα οποία εντάχθηκαν, είναι τόσο σημαντικά ώστε να ενταχθούν στη μνήμη του κόσμου? Είναι μεταλλικά ελάσματα, πινακίδες δηλαδή μικρών διαστάσεων, φτιαγμένες από μολύβι, τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι προσκυνητές στο μαντίο της Δοδόνης για να μάθουν και το μέλλον, αλλά μερικές φορές και να έχουν ερωτήσεις, να πάρουν απαντήσεις για ερωτήματα που τους απασχολούσαν για το παρελθόν. Και ο λόγος που αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία είναι διότι το μαντίο της Δοδόνης, αν και είναι τουλάχιστον στους σύγχρονους Έλληνες λιγότερο γνωστό από το μαντίο των Δελφών και λιγότερο επισκέψιμο επίσης, δεν υπάρχει καμία σύγκριση ανάμεσα στον αριθμό των τουριστών που πηγαίνουν στους Δελφούς και εκείνων που πηγαίνουν στη Δοδόνη, ωστόσο θεωρούνταν από τους αρχαίους ίσως το αρχαιότερο μαντίο και ένα από τα σημαντικότερα, και γι' αυτόν τον λόγο δεχόταν και πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Η άλλη διαφορά που έχει από το μαντίο των Δελφών είναι ότι ενώ οι Δελφοί συνέχισαν να αποτελούν ιερό με ιδιαίτερη σημασία έως τα χρόνια του Ιουλιανού, του τελευταίου εθνικού αυτοκράτορα, η Δοδόνη σταμάτησε να έχει αυτόν τον ρόλο γύρω στο 167 π.Χ. Παρόλο, κύριε Χανιώτη, που αυτό το μαντίο, εντός ή εκτός εισαγωγικών, της Δοδόνης, το είχε επιλέξει ο ίδιος ο Δίας, σε αντίθεση με το μαντίο των Δελφών. Ναι, είναι καταρχήν η Δοδόνη είναι ουσιαστικά ένα ιερό του Δία και της Διόνης, της εκεί συντρόφου του. Θα πω εδώ εν παρενθέσει ότι σχεδόν κάθε ιερό μπορεί να έχει και τη λειτουργία του μαντίου. Ακόμα και τα ασκληπία, παραδείγματος χάρη, ουσιαστικά επιτελούν αυτή τη λειτουργία όταν πηγαίνουν ασθενείς για να μάθουν από τον Θεό αν πρόκειται να θεραπευθούν ή τι χρειάζεται να κάνουν για να θεραπευθούν. Αλλά υπάρχουν ορισμένα ιερά τα οποία
εξειδικεύονται κατά κάποιο τρόπο στην πρόβλεψη του μέλλοντος. Το εντυπωσιακό στην περίπτωση της Δωδώνης είναι ότι οι πληροφορίες που έχουμε για τους αρχαίους συγγραφείς μας μιλούν για έναν διαφορετικό τρόπο πρόβλεψης του μέλλοντος. Μας μιλούν για ιερείς οι οποίοι άκουγαν το θρόισμα των φύλων ενός ιερού δέντρου του Δία, μιας δριός η οποία υπήρχε στο ιερό, και από εκεί προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν το μέλλον. Και όμως σε ανασκαφές οι οποίες έκανε η αρχαιολογική εταιρεία ήδη από τον περασμένο αιώνα και κυρίως στη δεκαετία του 1930, βρέθηκε ένας τεράστιος αριθμός από αυτά τα μολύβδινα ελάσματα, τις μολύβδινες πινακίδες, είναι περίπου 5.000. Ορισμένες είχαν βρεθεί και όχι σε συστηματικές ανασκαφές και βρίσκονται σήμερα σε συλλογές, κυρίως η μεγαλύτερη συλλογή είναι στο Βερολίνο, την έχει τώρα η Ακαδημία του Βερολίνου. Το εντυπωσιακό έβριμα ήταν ακριβώς αυτός ο τεράστιος αριθμός μολύβδινων πινακίδων, οι οποίες έχουν γραμμένα επάνω τους τα ερωτήματα τα οποία βασάνιζαν τους ανθρώπους περίπου από τον 6ο π.Χ. αιώνα έως την καταστροφή του Ιερού του 146 π.Χ. Επομένως έχουμε ένα τεράστιο υλικό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την κατανόηση της αρχαίας θρησκείας, αλλά και για την κατανόηση των συναισθημάτων, δηλαδή για τις αγωνίες τις οποίες είχαν οι άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτονταν τον μαντίο, αλλά μας δίνουν και ένα σωρό άλλες πληροφορίες, παραδείγματος χάρη για την οικονομία, για την αλλαγή της κοινωνίας, για τις αντιλήψεις, προκαταλήψεις, ελπίδες και φόβους των ανθρώπων από το τέλος της αρχαϊκής εποχής έως την ελληνιστική περίοδο. Ακούγεται τόσο τωρινό αυτό, κύριε Χανιώτη, δηλαδή αυτές οι ανάγκες, αυτές οι αγωνίες που είπατε, ακούγονται τόσο σύγχρονες. Αυτά, πολλές αγωνίες είναι διαχρονικές, δηλαδή είτε πηγαίνει σήμερα κανένα σε μια καφετζού, είτε σε χαρτορίχτρα, είτε προσπαθεί να βρει το μέλλον με κάποιον άλλο τρόπο. Στα άστρα. Ακριβώς, το οροσκόπο και τα λοιπά. Τα ερωτήματα τα οποία θέτει και οι απαντήσεις οποίες παίρνει αφορούν λίγο πολύ τα ίδια θέματα. Παραδείγματος χάρη το γάμο, η καφετζού διακρίνει ένα στεφάνι παραδείγματος χάρη μέσα στο φλιτζάνι, αφορούν χρηματικά θέματα, αφορούν ταξίδια, αλλαγή καριέρας, το αν θα αποκτήσει κανένας παιδιά, αλλά και θέματα αρρώστιας, και λίγο πολύ αυτά είναι και τα ερωτήματα τα οποία βρίσκουμε σε αυτές τις πινακίδες από τη Δωδώνη. Όμως όλα τα ερωτήματα έχουν πάντοτε και μια ιστορική διάσταση. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η τεκνοποιία έχει διαφορετική σημασία στη σημερινή κοινωνία λόγω κοινωνικών και πολιτιστικών εξελίξεων από αυτή την οποία είχε στην αρχαιότητα. Παραδείγματος χάρη, το ερώτημα το οποίο θα δούμε πάρα πολύ συχνά στις πινακίδες της Δωδώνης είναι «αν θα κάνω αγόρι». Αυτό βέβαια χαρακτηρίζει την νοοτροπία σε πολύ συντηρητικές περιοχές ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα. Δηλαδή, σήμερα βέβαια. Ναι, δεν είναι μερικές φορές, θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια που ρωτούσε κανένας πόσα παιδιά έχεις και απαντούσε «έχω 3 παιδιά και 2 κόρες». Δηλαδή, όμως νομίζω ότι σήμερα έχουμε ξεπεράσει τουλάχιστον στις πιο αναπτυγμένες περιοχές αυτή την νοοτροπία. Το ενδιαφέρον είναι όμως ότι κατά καιρούς μέσα από αυτά τα ερωτήματα ξεφεύγουν και οι προσωπικοί πόθοι των ανθρώπων. Παραδείγματος χάρη, έχουμε μια πινακίδα όπου μια προφανώς γυναίκα ρωτάει «δεν θα αποκτήσω καμιά θυγατέρα». Προφανώς είχε κάνει ήδη τόσα πολλά παιδιά, αγόρια. είχε κάνει πολλά παιδιά που ήταν όλα αγόρια και είχε την έντονη επιθυμία να αποκτήσει και μια κόρη. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία δλούμε από αυτές τις πινακίδες, δηλαδή η έκπληξη την οποία έχουμε. Πολλά πράγματα είναι στερεότυπα, αλλά που και που βγαίνει και μια διαφορετική φωνή. Ένα άλλο παράδειγμα, ένα πολύ συνηθισμένο ερώτημα είναι από δούλους το αν θα αποκτήσουν την ελευθερία τους. Και φυσικά αυτό δεν μας εκπλήσει, είναι αρκετά λογικό. Ναι. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι το γεγονός ότι οι δούλοι είχαν και τη δυνατότητα να πάνε στο μαντίο της Δωδώνης και να θέσουν ένα τέτοιο ερώτημα. Αλλά το εκπληκτικό είναι ότι έχουμε και ένα ερώτημα από έναν δούλο, ο οποίος δεν ρωτάει αν θα αποκτήσει την ελευθερία του, αλλά ρωτάει αν, αφού αποκτήσει την ελευθερία του, θα μπορεί να παραμείνει στο παλιό του ιδιοκτήτη.
Αυτή είναι η κοινωνία του απελεύθερου δούλου, ποιο θα είναι το μέλλον του. Αν θα μπορέσει να σταθεί στα πόδια του ανεξάρτητος από τα δεσμά της δουλείας. Θα μπορέσει να έχει μια απασχόληση, θα μπορέσει να έχει κάποια οικονομική δυνατότητα. Μέχρι στιγμής είχαμε πάρα πολλές πληροφορίες για το γεγονός ότι όταν απελευθερώνεται ένας δούλος, πολλές φορές οι ιδιοκτήτες τον υποχρεώνουν να παραμείνει στο σπίτι τους όσο να πεθάνουν και να αποκτήσει πλήρως την ελευθερία του μετά το θάνατό τους. Αυτή είναι η διάταξη η οποία λέγεται παραμονή στις σχετικές απελευθερωτικές επιγραφές. Αλλά ένα τέτοιο ερώτημα μας δείχνει ότι η παραμονή δεν είναι μονάχα ένα προνόμιο του πρώην ιδιοκτήτη, αλλά είναι και μια απάντηση στις αγωνίες του πρώην δούλου. Το αν θα μπορέσει ενδεχομένως να έχει καλύτερη προοπτική και καλύτερο μέλλον, αν συνεχίζει να εργάζεται για τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του. Επειδή αναφέρεται αυτά τα ερωτήματα, τα δανείζομαι και εγώ αυτά που είπατε, δηλαδή να παντρευτώ, θα κάνω παιδί, θα ξενιτευτώ, να ξενιτευτώ μάλλον, να ακολουθήσω την τέχνη του πατέρα μου, να πάρω άλλη γυναίκα, ζει ή πέθανε ο ξενιτεμένος, σε ποιο θεό ή ήρωα να θυσιάσω. Αυτό που αναφέρατε κι εσείς, μήπως η αρρώστια μου οφείλεται σε κάποια αμαρτία, θα μιλήσει το παιδί, ποιος μου έκλεψε τα χρήματα, θα νικήσω στη δίκη, θα νικήσω στους αθλητικούς αγώνες, μου έκαναν μάγια. Και αναφέρετε εσείς και το ότι έγραφαν οι άνθρωποι αυτοί, αναφέρεστε στην κληρομαντία, ότι έγραφαν και θετικά ερωτήματα και με αρνητικά. Κύχρια, ναι, αυτό εξηγεί και για ποιο λόγο έχουμε αυτές τις πινακίδες, διότι όπως είπα οι τρόποι της πρόβλεψης του μέλλοντος είναι πάρα πολλοί. Μια συγκεκριμένη μέθοδος είναι παραδείγματος χάρη το όνειρο. Πηγαίνεις μετά σε έναν ονειροκρίτη και σου λέει αν ονειρεύτηκες Στεφάνη πρόκειται να νικήσεις τους αγώνες ή αν είσαι δούλος μπορεί να απελευθερωθείς. Μια άλλη μέθοδος είναι να κοιτάς από πολλή ώρα το νερό μέχρι να αρχίσεις να βλέπεις μορφές μέσα στην επιφάνεια του νερού την οποία κοιτάς, να ρίχνεις αστραγάλους, να μεζάρια, να πηγαίνεις σε μια συλλογή απαντήσεων, να παίρνεις κατά τύχη έναν στίχο από το μυρικά ποίηματα και να θεωρείς ότι είναι απάντηση σε ένα ερώτημα το οποίο έχεις και ούτω καθεξής. Ο λόγος που πήγαιναν στη Δωδόνη είναι για να ακολουθήσουν ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο μαντείας, η οποία είναι μια μαντεία η οποία χρησιμοποιεί κλήρους. Δηλαδή, αν πηγαίνω εγώ με ένα συγκεκριμένο ερώτημα που είναι, παραδείγματος χάρη, η γυναίκα μου δεν μου κάνει παιδιά, να συνεχίσω να είμαι παντρεμένος μαζί της ή να τη χωρίσω και να πάρω άλλη γυναίκα για να αποκτήσω παιδί. Γιατί η τεκνοποιία έχει πολύ μεγάλη σημασία στην αρχαιότητα, διότι είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταβιβάζεται η προγονική περιουσία στην επόμενη γενιά. Για να πάρει μια απάντηση, φυσικά οι ιερείς δεν ήταν σε θέση να ξέρουν την κατάσταση και να δώσουν μια απάντηση. Οι απαντήσεις δεν δίνονταν με κείμενα, δίνονταν με ένα ναι ή ένα όχι. Επομένως, ο επισκέπτης του ιερού έγραφε σε δύο πινακίδες το ερώτημά του, τη μία φορά θετικό, παραδείγματος χάρη «τα χρήματά μου τα έκλεψε ο τάδε» ή «τα χρήματά μου δεν τα έκλεψε ο τάδε». Και οι ιερείς επέλεγαν με κλήρο μία από τις δύο πινακίδες και έτσι ο προσκυνητής, ο επισκέπτης του ιερού, είχε την απάντησή του. Ή «να μεταναστεύσω στον τάραντα» να μην μεταναστεύσω στον τάραντα. Και μερικές φορές έχουμε και το ερώτημα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε και την απάντηση. Αυτό το οποίο υποθέτω είναι ότι οι πινακίδες τις οποίες έχουμε είναι οι πινακίδες που κληρώθηκαν, δηλαδή εκείνες οι οποίες περιέχουν την απάντηση και οι οποίες μετά από την απάντηση ανατίθενταν στο ιερό. Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει και ανακύκλωση αυτού του υλικού, δηλαδή η ίδια πινακίδα, επειδή το ομόλυβδος είναι πολύ μαλακό μέταλλο, μπορούσαν να σβήσουν την επιφάνεια και να γράψουν ένα άλλο κείμενο. Έτσι έχουμε ορισμένες παλύμψιστες πινακίδες, δηλαδή πινακίδες οι οποίες έχουν δύο διαφορετικές ερωτήσεις ή μερικές φορές μια ερώτηση και μια απάντηση
απαντήσει σε κάποια διαφορετική ερώτηση. Mm-hmm. Αυτό καθιστά τις πινακίδες αυτές μερικές φορές και δύσκολες σε ό,τι αφορά την ερμηνεία τους. Γι' αυτόν τον λόγο και η μελέτη αυτών των πινακίδων από τη Δωδόνη θα αποτελέσει ένα ερευνητικό αντικείμενο για πολλά χρόνια, ίσως και δεκαετίες. Μια άλλη δυσκολία την οποία έχουμε είναι ότι επειδή αυτά τα κείμενα είναι σύντομα, είναι τηλεγραφικά, είναι πολλές φορές ελλειπτικά. Αυτός ο οποίος γράφει ξέρει τι θέλει. Επομένως δεν είναι ανάγκη να δώσει πολλές λεπτομέρειες και υποθέτει ότι ο Θεός ως παντογνώσης θα καταλάβει τι του ζητάει. Θα καταλάβει. διασημότητες της εποχής πήγαιναν έχουμε ή πρόσωποι πόλεων. Ναι, έχουμε μερικές. Καταρχήν, έχουμε ερωτήματα τα οποία τα υποβάλλουν ολόκληρες κοινότητες, ολόκληρες πόλεις. Παραδείγματος χάρη, η ίδια η πόλη της Δωδόνης έχει στείλει ένα ερώτημα το οποίο, αν θυμάμαι καλά, λέει μήπως οφείλεται η κακοκαιρία στην ακαθαρτία, δηλαδή στην μη καθαρότητα κάποιου ανθρώπου, δηλαδή υποφέρουμε όλοι μαζί από κακό καιρό επειδή ένας άνθρωπος έκανε κάποιο αμάρτημα. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, όπως επίσης και ερωτήματα για την ίδρυση ιερών, για την εισαγωγή λατριών κτλ. Αλλά μερικές φορές μπορούμε να αναγνωρίσουμε στο υλικό το οποίο έχουμε και επώνυμες προσωπικότητες, όπως είναι παραδείγματος χάρη κάποιος Φανόστρατος, ο οποίος γνωρίζουμε ότι ήταν σημαντική προσωπικότητα στην Αθήνα και γνώριμος των μεγαλύτερων στρατηγών εκείνης της εποχής, όπως παραδείγματος χάρη του Ιφικράτη. Όπως επίσης έχουμε και ένα ερώτημα από τον βασιλιά των Μολωσσών Αλέξανδρο. Επομένως, έχουμε προσωπικότητες μπορούμε να αναγνωρίσουμε, αλλά τις περισσότερες φορές τα μολύβδινα αυτά πινακίδια είναι γραμμένα από ανθρώπους, από απλούς ανθρώπους, οι οποίοι μάλιστα γράφουν μερικές φορές με λάθη, γράφουν στη δική τους διάλεκτο, την τοπολαλιά όπως θα λέγαμε, και αυτό φυσικά έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία για την κατανόησή μας της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας και της γνώσης των ελληνικών αλφαβήτων. Αυτό είναι και ένας από τους λόγους που εκείνος ο οποίος μελέτησε αυτά τα ελάσματα, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε να δει τη δημοσίευσή τους, γιατί πέθανε δυστυχώς πολύ νωρίς, ήταν ο Τάσος Χριστίδης, ο οποίος ήταν γλωσσολόγος, μεγάλος γλωσσολόγος και μελετητής της ελληνικής γλώσσας. Άλλοι οι οποίοι τα είχαν μελετήσει είναι ο Σωτήριος Δάκαρης, ο οποίος ήταν ένας από τους ανασκαφείς, και η Ιουλία Βελισσαροπούλου, αρχαιολόγος, η οποία επίσης είχε κάνει ανασκαφές στην Δωδόνη. Δυστυχώς και οι τρεις πέθαναν πριν προλάβουν να ολοκληρώσουν το έργο τους, και επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι ένα επιστημονικό αντικείμενο το οποίο θα απασχολήσει γενιές ερευνητών λόγω της πολυπλοκότητας των επιστημονικών ζητημάτων τα οποία θέτει αυτό το υλικό. Πεδίο δόξης λαμπρών λοιπόν, κύριε Χανιώτη, για ένα πλήθος ειδικοτήτων, επιστημόνων. Ναι, αρχαιολόγοι, ιστορικοί του δικαίου, φιλόλογοι, διαλεκτολόγοι, ιστορικοί της οικονομίας μπορούν να αντλήσουν πάρα πολλά στοιχεία. Πολύ, πολύ ενδιαφέροντα όμως όλα αυτά, γιατί βλέπουμε και τις ομοιότητές μας ακριβώς σε πράγματα της καθημερινότητας, σε ερωτήματα, σε αμφιβολίες που μπορεί να έχουν περάσει τόσες χιλιάδες χρόνια, να έχουν αλλάξει τόσα πολλά πράγματα, όμως αυτά παραμένουν τα ίδια, η αγωνία. Αυτή είναι η σημασία αυτών των πηγών, δηλαδή μας δίνουν στην ελληνική αρχαιότητα ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Το έχω πει πολλές φορές και σε ομιλίες και ίσως και σε εσάς σε παλιότερη συνέντευξη, ότι η αρχαία Ελλάδα δεν είναι ένα σύνολο μαρμάριων αγαλμάτων, είναι ένα σύνολο ανθρώπων. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έκαναν την κοινωνική ζωή, την οικονομική ζωή στην Ελλάδα, ήταν εκείνοι οι οποίοι κατήθεναν τις πολιτικές τύχες, συμμετείχαν στην Εκκλησία του Δήμου, και τέτοια κείμενα μας επιτρέπουν να τους δούμε σαν ανθρώπους. Ακόμα και στις μικρότητές τους και στην νοοτροπία τους. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο βρίσκω ότι έχει αρκετές ομοιότητες γενικά με τη θρησκευτική νοοτροπία είναι η προσπάθεια αυτών των ανθρώπων κατά κάποιο τρόπο να διαπραγματευτούν με τους θεούς. Όχι δηλαδή να τους ζητήσουν κάτι, αλλά να προσπαθήσουν να έχουν κάτι σαν αντάλλαγμα. Περίπου όπως και τα τάματα. Τα τάματα, ναι. Ένα άλλο διαχρονικό στοιχείο, όταν πηγαίνεις μια φανουρόπιτα στον Άγιο Φανούριο, είναι τον δοκίσεις τρόπο για να σου κάνει το φανούριο.
Τον Καλοπιάνη. Ναι, Ναι. τέτοια πράγματα μπορούμε να διαπιστώσουμε και στα ελάσματα της Δωδώνης, σε μερικά πολύ ενδιαφέροντα κείμενα, όπως παραδείγματος χάρη το να μην ρωτάνε απλώς τον Δία με το όνομά του, «Ω Δία, απάντησέ μου το τάδε ερώτημα», αλλά να προσπαθούν να τον κολακεύσουν με τιμητικά επίθετα, «Πολύ ύμνητε, πολύ τιμότατε». Ή το να ζητάνε κάτι να γίνει γρήγορα ή μερικές φορές ακόμα και να του υποδεικνύουν ποιο κλήρο να επιλέξει. Έχουμε μερικούς κλήρους οι οποίοι λένε άραγε να ταξιδέψω στο τάδε μέρος. Επέλεξε αυτή την πινακίδα. Δηλαδή ο πιστός φανερώνει ποια είναι η επιθυμία του και αυτό επίσης έχει ενδιαφέρον ότι δεν έχουμε να κάνουμε με συνηθισμένα κείμενα απλώς πρόβλεψης του μέλλοντος, αλλά είναι κείμενα τα οποία, με τα οποία οι άνθρωποι προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να επηρεάσουν και το μέλλον τους. Και το άλλο το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι να καταλάβουν και το παρελθόν. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Μερικά από τα ερωτήματα δεν αναφέρονται στο τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά αναζητούν την αιτία μιας κατάστασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ανέφερα ήδη το ερώτημα της Δωδώνης, είναι η ακαθαρτία κάποιου ανθρώπου που έχει οδηγήσει στην κακοκαιρία. Σε ένα άλλο ρωτάνε κάποιοι, έχουμε και εμείς και οι πατέρες μας την ίδια ασθένεια στα μάτια μας. Σε ποιον Θεό πρέπει να θυσιάσουμε για να σταματήσει αυτό το κακό? Έχουμε ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι πιστεύουν ότι το πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετωπίζουν οφείλεται σε κάποια αμαρτία του παρελθόντος. Και αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν είναι να επιλύσουν αυτό το πρόβλημα αναζητώντας ακριβώς την αιτία του για να μπορέσουν να την απομακρύνουν. Και αυτό, έτσι είχα τελειώσει την ομιλία μου στην αρχαιολογική εταιρεία, είναι κάτι το οποίο δείχνει επίσης και μια υπευθυνότητα αυτών των ανθρώπων. Για να το θέσω διαφορετικά, είναι σαν οι Ευρωπαίοι πολίτες να μην ρωτάνε τι θα γίνει με το μέλλον της Ευρώπης, αλλά να ρωτάνε τι κάναμε λάθος και η Ευρώπη βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Άλλη προσέγγιση. Προσέγγιση. Και η προσέγγιση την οποία έχουν οι πιστοί στο μαντίο της Δωδώνης, και αυτό το βρίσκω πολύ γοητευτικό, είναι το γεγονός ότι παρότι το γεγονός ότι πιστεύουν ότι οι θεοί θα τους δείξουν τι θα γίνει στο μέλλον, παρόλα αυτά έχουν και την επιθυμία να είναι κύριοι της μοίρας τους. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ, πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Κύριε Χανιώτη, πάντα μπορούμε να μιλάμε με τις ώρες μαζί σας για ζητήματα που αφορούν τον αρχαίο κόσμο και ανθρώπους που έζησαν πολλές χιλιάδες χρόνια πριν και μαθαίνουμε και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και σε αυτή την περίπτωση νομίζω μάθαμε πάρα πολλά και εμείς και οι φίλες και οι φίλοι που σας ακούσαμε με πολύ προσοχή. Για μια ακόμα φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Χαρά μου, και νομίζω ότι αυτή ακριβώς είναι και η αποστολή ενός μελετητή του αρχαίου κόσμου, να προσπαθεί να καταστήσει αυτά τα οποία μελετάει κατανοητά σε ένα ευρύτερο κοινό, διότι διαφορετικά οι αρχαιογνωστικές επιστήμες και γενικά οι επιστήμες του πολιτισμού δεν θα έχουν μέλλον. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε σε μια επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας ευχαριστούμε θερμά πραγματικά. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Εγώ ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και εσείς επίσης καλή συνέχεια. Γεια σας.